news.gr, γιατί εκεί είχαμε ένα άλλο περιστατικό. Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και αντίκρισε άνδρα μέσα στα αίματα να ζητάει βοήθεια. Τι ακριβώς συνέβη, Διονύση? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βαριά τραυματίας είναι ο Βρετανός υπήκος που βρίσκεται στην κατοικία Κέρκυρα. Όταν τα ξημερώματα μεταφέρθηκε με βαθιά τραύματα στην κυλιακή χώρα μετά από συμπλοκή με έναν Πακιστανό, ο οποίος τον μαχαίρωσε και τράπηκε σε φυγή. Μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί. Δεν έχει βρεθεί μάλλον. Αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Ο Πακιστανός δεν δέχθηκε τον χωρισμό με την γυναίκα που συζούσε ο Βρετανός, και όταν έμαθε ότι είχε συνάψει και σχέσεις, την χτύπησε, πρέπει να σας πω, την χτύπησε πάρα πολύ, γιατί και αυτή η γυναίκα βρίσκεται στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια λογομάχησε με τον Βρετανό. Να πάρουμε την αρχή για να καταλάβουμε. Μισό λεπτάκι. Έχουμε ένα Πακιστανό, ο οποίος είχε μία σχέση με μία γυναίκα. Τον χώρισε. Τον χώρισε. Και τα έφτιαξε με ένα Βρετανό. Ναι, τα έφτιαξε με ένα Βρετανό. Ελληνίδα αυτή. Αλλοδαπή. Αλλοδαπή κι αυτή. Φεύγει τον Πακιστανό, πάει στο Βρετανό. Ο Πακιστανός παίρνει εκδίκηση, απλό είναι. Ο Βρετανός τα παίρνει στο κρανίο. Ο Πακιστανός θα παίρνει στο κρανίο. Ναι. Σαφίζει στο ξύλο, θα σου πω έτσι πολύ απλά, την γυναίκα, την πρώην γυναίκα του. Ναι. Και στη συνέχεια μαχαίρωσε και τον Βρετανό. Μάλιστα. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αυτός εξαφανίστηκε. Μάλιστα. Διονύση Μάμαλα, σε ευχαριστούμε πολύ, και το κόρφο του news.gr. Πάμε τώρα εδώ πέρα.